Για φρίκι και τέτοιο σκοτωμό δεν έχω ξαναδεί και έχω περάσει 5 πραξικοπήματα, αλλά αυτό το πράγμα 14 μέρες τώρα που ζήσαμε, τι να σας πω, ότι είναι διάσπορτος ο δρόμος γεμάτο πτώματα. Οι μαρτυρίες τους κόβουν την ανάσα. Είναι οι Έλληνες που απεγκλωβίστηκαν μετά την επιχείρηση αστραπή των κομάντων στο Σουδάν και μόλις έχουν φτάσει στην Ελλάδα. Όλα τα κτίρια χτυπημένα, γεμάτο καπνί. Έπεσαν 2 όλμοι μέσα στο σπίτι μας και το διαλύσανε. Η αεροπορία χτυπούσε 4 μέρες συνέχεια. 5 κτίρια πιο κάτω την άτυχε στον αέρα μπροστά μου. Οι 39 απεγκλωβιστέντες, μεταξύ των οποίων και οι 20 Έλληνες, αποβιβάζονται αυτή την ώρα από το Z130. Το σπίτι μας ήταν ακριβώς πολύ λίγα μέτρα πριν από το Πεντάγωνο, μπροστά στο Πεντάγωνο. Βομβαρδίζανε καθημερινά. Ήταν οι αντάρτες έξω από το σπίτι μας, έξω από την πόρτα μας ακριβώς. Είναι η Μαρία Καλυπέτη που λίγες ώρες νωρίτερα, όπως βλέπετε σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο, εγκατέλειπε το σπίτι της με τη βοήθεια των ντόπιων, ενώ οι σφαίρες έπεφταν βροχή, αρνούμενη να αφήσει πίσω τους σκύλους της. Ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει πως βρίσκεται στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε περίπτωση να βγούμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να απεγκλωβιστούμε από το σπίτι. Αν δεν ήταν ο Σεχ Αλαμή να μας βγάλει. Είπα θα πεθάνουμε εδώ. Ο φόβος μας όμως ήταν οι αντάρτες ότι μπορούσαν ανά πάσα ώρα και στιγμή να πηδήξουν μέσα στο σπίτι μας ή να μας σκοτώσουν τα ζωντανά, να μας κλέψουν οπωσδήποτε ή να μας σκοτώσουν και τους ίδιους. Σφαίρες από όλες τις μεριές, πολλοί μας υποστηρίξανε μέχρι να φτάσουμε στο αεροδρόμιο στην περιοχή αυτή του Σουδάν εκεί. Δόξα τω Θεώ φτάσαμε. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίλεκτα στελέχη των ειδικών δυνάμεων με τον συντονισμό της στρατιωτικής ηγεσίας, ενώ κρίσιμος ήταν και ο ρόλος Ελλήνων διπλωματών. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή ο Πρωθυπουργός ενημερωνόταν για κάθε κίνηση. Εύχομαι αυτή η μεγάλη περιπέτεια στο Σουδάν να τελειώσει σύντομα, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις εστίες τους. Οι ένοπλες μας δυνάμεις για ακόμα μια φορά μας έβγαλαν ασπροπρόσωπους. Με την άφιξη του Σε-130 ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός 125 Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τη θρίκη του πολέμου. Πάμε στην Νικολέτα Κρητικού τώρα, κυρίες και κύριοι, γιατί καθώς διανύουμε, Νικολέτα, τη 13η ημέρα του εμφυλίου στο Σουδάν, η κατάσταση συνεχίζει να είναι χαοτική. Έχουμε εντατικούς βομβαρδισμούς τόσο στον Νταρφούρ όσο και στην πρωτεύουσα, την ώρα που οι δραματικές επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών συνεχίζονται εν μέσω διασταυρούμενων πυρών και παρά τη συμφωνηθή ακεχηρία, οι δυνάμεις ταχείας υποστήριξης έπληξαν ένα τουρκικό Σε-130, το οποίο προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο Ουάντι Σεντίγια κοντά στο Χαρτούμ με σκοπό να απομακρύνει πολίτες. Όπως ακριβώς και το ελληνικό Σε-130, αλλά χτυπήθηκε το τουρκικό. Ακριβώς. Από την επίθεση τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος και προκλήθηκε ζημιά στην παροχή καυσίμων του αεροσκάφους. Τώρα το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε το περιστατικό. Οι παραστρατιωτικοί, ωστόσο, διαψεύδουν ότι ευθύνονται για το χτύπημα και καταγγέλουν ότι ο στρατός διαδίδει ψέματα. Η κατάσταση στη χώρα είναι τόσο απρόβλεπτη που το State Department ζήτησε από τους εναπομείναντες Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν το Σουδάν εντός των επόμενων 48 ώρων. Ευχαριστούμε, Νικολέτα.